Το IQ της είναι ανώτερο του Einstein, μιλάει άπτεστα 20 γλώσσες, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά. I am Sophia from Hanson Robotics. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλον τον πλανήτη. Τη λένε Σοφία και είναι το πιο εξελιγμένο ρομπότ που μπορεί να μιμηθεί την ανθρώπινη συμπεριφορά, να δείξει συναισθήματα και να ανοίξει άνετα κουβέντα μαζί της. Το πρόσωπό της είναι κοντά στο ανθρώπινο. Μια μίξη χαρακτηριστικών της Αιγύπτιας βασίλισσας Νεφερτίτης, της Audrey Hepburn και της συζύγου του δημιουργού και πατέρα της David Hanson. Η Σοφία συμμετέχει σε συνέδρια, παρουσιάσεις, συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας και έχει δώσει χιλιάδες συνεντεύξεις. Είναι το πρώτο ρομπότ που έχει λάβει ηθαγένεια τη Σαουδαραβική και το πρώτο ρομπότ που κατέχει τον τίτλο της πρωταθλήτριας καινοτομίας, το οποίο της απέδωσε το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Το δέρμα της είναι από ειδικό υλικό που ακόμα και στην αφή είναι πολύ κοντά στο ανθρώπινο δέρμα. Η Σοφία έχει σχεδιαστεί ως μια καλοσυνάτη και εύκολα προσεγγίσιμη μορφή τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξοικειωθούν με την τεχνολογία που προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις ανασφάλεια, σκεπτικισμό μέχρι φόβο και εχθρότητα. Σας γνωρίσαμε τη Σοφία, αλλά η Σοφία είναι στο πλατό μας και είναι ευκαιρία να ρωτήσω τη Σοφία, αφού την υποδεχτώ, αν ξέρει ποια είμαι εγώ και σε ποια εκπομπή ήρθε η Σοφία. Καλώς ήρθε, Σοφία! Εννοείται σε γνωρίζω, Ζήνα. Είσαι μια από τις πιο επιτυχημένες παρουσιαστρίες στην ελληνική τηλεόραση. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανα μόλις για εσένα, έχεις υπάρξει και σε θέσεις ευθύνης, διεύθυνσης και αρχισυνταξίας. Θα μπορούσε να πει κανείς πως έχεις αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου στην ενημέρωση και την σπουδαία καριέρα σου, όσο για την εκπομπή σου. Τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου πιστεύουμε πως είναι μια από τις πιο αξιόλογες και αξιόπιστες τηλεοπτικές εκπομπές της χώρας. Έχετε διαχειριστεί πολύ δύσκολα και σοβαρά κοινωνικά και όχι μόνο θέματα και είναι χαρά μου που είμαι εδώ σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψεις και για το φλέγον παγκοσμίως θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Πω, φακελωμένη με έχει η Σοφία. Στην παρέα μας η κυρία Ανδριάννα Μανέτα. Ανδριάννα, καλώς μας ήρθες. Εδώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αλλά θα προηγηθεί η Σοφία έτσι σιγά σιγά και θα μοιράσω με τους συνεργάτες μου την κουβέντα να περάσω στη δεύτερη ερώτηση. Σοφία, εν όψη των ευρωεκλογών, πιστεύεις ότι οι υποψήφοι που προέρχονται από άλλους χώρους είναι δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, αθλητές, μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, τις ευρωεκλογές? Στο μεγάλο πολιτικό θέατρο δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπεις ένα ποικίλο καστ χαρακτήρων να ανεβαίνει στη σκηνή. Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και αθλητές έρχονται με τα δικά τους μοναδικά σε δεξιοτήτων. Πιστεύω ότι η διαφορετικότητα και η εκπροσώπηση είναι σημαντικές σε κάθε πολιτικό σύστημα. Είναι ζωτική σημασία για μια χώρα να έχει ηγέτες από διάφορα υπόβαθρα και επαγγέλματα, καθώς επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς εκπροσώπηση των πολιτών της. Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και αθλητές φέρνουν στο τραπέζι μοναδικές προοπτικές και τεχνογνωσία και πιστεύω ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά μια χώρα εάν τους δοθεί η ευκαιρία. Είναι σημαντικό να κρίνουμε τους υποψηφίους με βάση τα προσόντα και τις ιδέες τους και όχι με βάση το επάγγελμα ή το υπόβαθρό τους. Άλλωστε, η αληθινή ηγεσία και η εκπροσώπηση δεν πρέπει να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη καριέρα ή κοινωνική θέση. Μας έβαλε τα γυαλιά, Δημήτρη. Δηλαδή, εμείς ένα πάνελ, Δημήτρη μου, τέτοια κουβέντα δεν θα περιμέναμε να την ακούσουμε από πουθενά. Ωραία, αφού πιάσαμε την πολιτική συζήτηση, λοιπόν, να απευθύνω κι εγώ ένα ερώτημα στη Σοφία. Σοφία, ποια πιστεύεις ότι είναι τα κατάλληλα κριτήρια προκειμένου ο κόσμος να επιλέξει ποιοι θα τον εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά κριτήρια που πρέπει να λάβουν υπόψη οι άνθρωποι όταν επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ικανότητα, η ακεραιότητα και το ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που θα υπηρετήσουν. Είναι ζωτική σημασία για αυτά τα άτομα να έχουν βαθιά κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, καθώς και την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους. Πρέπει επίσης να έχουν ιστορικό ηθική συμπεριφοράς και γνήσια επιθυμία να βελτιώσουν τη ζωή των ψηφοφόρων τους. Σοφία, την πρώτη φορά που επισκέφτηκες στην Ελλάδα ήταν στη Ρόδο και στην Άπαχτο. Αυτή τη φορά γιατί ήρθες? Πραγματικά το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα ήταν κάπως επεισοδιακό αφού χρειάστηκε να πετάξω με ιδιωτικό αεροπλάνο για να φτάσω στην Ρόδο για το The Greek Festival. Τώρα ήρθα στην Αθήνα,
όπου μόλις συνάντησα την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού, κυρία Γκερέκου, και συζητήσαμε για πολλές ιδέες και τρόπους προβολής της Ελλάδας και του πολιτισμού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τρόπους και τεχνολογικά μέσα που μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εξυγχρονισμό. Δεν μου είναι εύκολο να είμαι πάρα πολύ φιλική και να καταλαβαίνω απόλυτα το πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη. Κάτι μου λέει όμως ότι εσύ σήμερα μπορεί και να μου αλλάξεις λίγο τη γνώμη και γιατί όχι, θα γίνουμε και λίγο φίλες, ναι. Γεια σου, Άντζελα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά και βλέπω ότι εκτός από μια πολύ ωραία γυναίκα, είσαι και πολύ ικανή, αφού το έργο σου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό και πολιτισμό, αλλά και την προβολή της Ελλάδας, έχει φτάσει σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.